Που έπληξε το νησί μας χθες βράδυ στο ρεπορτάζ του Μιχάλη Κυβιδιώτη. Μεγάλες υλικές ζημιές άφησε πίσω της χθες η νοβραδινή κακοκαιρία. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν ιδιαίτερα την περιοχή Μαζόκαμπος, στην Παρεκκλησιά στη Λεμεσό. Στιγμές τρόμου έζησε ηλικιωμένο ζευγάρι που είδαν τη στέγη του σπιτιού τους να αποκογέται από ανεμοστρόβιλο και να καταλήγει στο έδαφος. Τρομοκρατημένος ο ιδιοκτήτης της βοηθητικής κατοικίας περιγράφει τις σκηνές τρόμου που βίωσε με τη σύζυγό του. Η καθόμαστε με τη γυναίκα μου ήταν γύρω στις 11 παρα 10. Φιωνούσαμε το σπίτι, είναι σούζε του. Ανοίγω την πόρτα, φτιάχνω έξω και ένα νύφο. Πως ένα μουγκαρκούνε βριζέ τον τόπος. Μόνο μια σίδα της στεζά που σηκώνει του. Εσηκώθηκε, πέτασε, ναι του. 25-30 μέτρα το μισή στεζά πήγε πάνω μου ο δρόμος. Ζημιές προκλήθηκαν και στις στέγες παρακείμενων κατοικιών αφού εξαιτίας του ανεμοστρόβιλου ανυρπάγησαν κεραμίδια, δέντρα αποκόπηκαν, ενώ από το μένος της φύσης δεν κλείδωσε ούτε πάσαλος της αρχής ηλεκτρισμού. Όλη νύχτα είναι σταμάτητα για 2-3 ώρες συνέχεια ο αέρας, έρχονται ζημιές τους ανθρώπους, δεν έχουν τεράστιες ζημιές τους. Έχουμε τον κράτο να φανεί αργό να του βοηθήσει να επαναφέρουν τα κτίρια όπως ήταν παλιά. Από νωρίς το πρωί ενημερώθηκαν σχετικά τόσο το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, μέλη της οποίας έσπευσαν στην περιοχή και κατέγραψαν τις ζημιές. Οι ισχυροί άνεμοι έπληξαν και τη Λάρνακα με το επίκεντρο των καταστροφών να είναι στα Περβόγια. Οι ζημιές που υπέστησαν αρκετοί κάτοικοι είναι πάρα πολύ μεγάλες, αφού έγινε μεγάλο κακό. Ευτυχώς όμως δεν θρηνήσαμε θύματα. Ωστόσο, υπήρχαν περιπτώσεις που έπεσαν διάφορα αντικείμενα σε σπίτια, των οποίων οι κάτοικοι ήταν μέσα και κοιμόντουσαν. Τη Δευτέρα, συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας θα μεταβούν στην κοινότητα Περβογιών, προκειμένου να γίνει εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών. Ζημιές καταγράφηκαν και στην Πάφο. Στέγες από μάντρες πέταξαν, κυριολεκτικά βάσεις από μπετόν που ήταν θαμμένες στο χώμα εκτοξεύτηκαν και δέντρα κόπηκαν από τη ρίζα τους. Είχαν ως αποτέλεσμα δυστυχώς την ολοκληρωτική και πλήρη καταστροφή 2 κτηνοτροφικών υποστατικών. 2 πολυμελείς οικογένειες κτηνοτρόφων έχουν βρεθεί ουσιαστικά και πραγματικά στον δρόμο. Και ζητούμε τη στήριξη από το κράτος και τη βοήθεια των χωριανών εδώ που υπήρξαν τις ζημιές. Όσο το συντομότερο δυνατόν γίνεται, να τους βοηθήσω. Στο πόδι όλο το βράδυ και η αρχή ηλεκτρισμού. Οι βλάβες ήταν κυρίως βράχοι κυκλώματα λόγω πτώσης δέντρων ή άλλων ξένων αντικειμένων στα εναέρια καλώδια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλων αριθμών υποστατικών. Όλα τα συνεργεία της ΑΕΚ ήταν από την πρώτη στιγμή επιποδός. Κόπηκαν εναέρια καλώδια, ξεριζώθηκαν πάσαλοι, κάηκαν πολλές ασφάλειες. Και γενικά υπήρξαν πολλές υλικές ζημίες στο δίκτυο μας. Σύνολο παρουσιάστηκαν πανκύπρια περίπου 350 βλάβες και επηρεάστηκαν περίπου 80.000 υποστατικά. Η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων κατά το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε συνολικά σε 40 περιστατικά πανκύπρια. Εκτός από τις καταστροφές όμως η έντονη βροχόπτωση έδωσε και μαγικές εικόνες όπως αυτές το φράγμα της Κλήρου το οποίο υπερχείλησε. Η πληρότητα 14 φραγμάτων βρίσκεται στο 100%, ενώ σχεδόν γεμάτα είναι των Λευκάρων που βρίσκεται στο 85% και του Διπόταμου στο 97%. Ακολουθούν της Άχνας στο 60% και της Αρμίνου μόνο στο 35%.